Τα παραδοσιακά γατανάκια έπλεξαν στο κέντρο της Άρτας το πρωί του Σαββάτου. Έπλεξαν το γαϊτανάκι και παρουσίασαν αποκριάτικα δρόμενα, όπως ο γανωτής, η καμήλα, η λιποθυμία της νύφης και πώς το τρίβουν το πιπέρι. Από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αυτούσια έως τις μέρες μας είναι και το περίφημο γαϊτανάκι. Ένας χορός ή ακριβέστερα ένα χορευτικό παιχνίδι, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το χρώμα και τη διάθεση των εορτών. Το γαϊτανάκι πέρασε στην Ελλάδα από πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας και έδεσε απόλυτα με όλα τα άλλα τοπικά έθιμα, αφού ιδιοξεθεί. Φετινές εκδηλώσεις αποκριάσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε αυτούς που συμμετείχαν και σε αυτούς που παρακολουθούσαν και τους επισκέπτες. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μας όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς, γιατί όλοι μας, αν βάλουμε ένα λιθαράκι, θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε πολύ την πόλη μας. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι τα γαϊτανάκια εδώ στο κέντρο της πόλης μας. Συνεχίζουμε και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με τα κούλουμα και στο παραποτάμιο πάρκο αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία και χωριά. Χρόνια πολλά και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα να διοργανώσουμε έτσι ακόμη καλύτερα και το δρόμο του Γεφυριού και τη Βυζαντινή Άρτα και το καλοκαίρι τα Ελευθέρια για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο στην περιοχή μας. Χρειάζονται 13 άτομα για να στήσουν τον ιδιότυπο χορό. Ο ένας κρατά ένα μεγάλο στήλο, κοντάρι στο κέντρο από την κορυφή του οποίου ξεκινούν 12 μακριές κορδέλες, κάθε μία με διαφορετικό χρώμα. Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και είναι αυτές που δίνουν το όνομά τους και στο έθιμο. Γύρω από το στήλο 12 χορευτές κρατούν ένα γαϊτάνι και χορεύουν ταυτόχρονα ένα ζευγάρια, τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι. Καθώς κινούνται γύρω από το στήλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με το τέρι του. Τώρα το απολαμβάνουμε όπως και ο κόσμος έξω και εμείς, γιατί μας έλειψαν όλα αυτά, η παράδοση μας, όλα. Με το καρναβάλι που ξεκίνησε από την τουρκοκρατία, ακόμα πριν από το δεσποτάτο της Υπήρου. Τέλος πάντων, εμείς το χαιρόμαστε και ευχόμαστε σε όλους.
όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή Σαρακοστή να έχουμε. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Μετά από 3 χρόνια αποχή, όλα τα Γαϊτανάκια, όλοι οι σύλλογοι της Άρτας συμμετέχουμε στην Αρτινή Αποκριά.
το Λύκειο Ελληνίδων. Συμμετέχει και με μικρούς και με μεγάλους, έτσι ώστε και οι μικροί να παίρνουν σειρά και να συνεχίζουν την παράδοσή μας. Σε κάθε πλατεία χορέψαμε και διαφορετικά άτομα, διαφορετικά γκρουπ. Χορέψαμε το Καϊτανάκι, το Χαραλάμπι που θα δείτε και σε λίγο, την Ήφη, τα Κουκιά και το Πιπέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις το Γαϊτάνι αποτελεί παραδοσιακή γιορτή αιώνων, διαφόρων αγροτικών κυρίως περιοχών, συμβολίζοντας το πνεύμα της συναδέλφωσης, της αγάπης και της ομόνοιας. Το Γαϊτανάκι της Γραμμενίτσας σήμερα συμμετάσχει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις του Δήμου Αρχαίων. Το Γαϊτανάκι της Γραμμενίτσας, αυτό το μοναδικό με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς, ήρθαμε να το παρουσιάσουμε στην Άρτα, όπως και σας περιμένουμε και στο χωριό τη δεύτερη Κυριακή, που είναι το αποκορύφωμα και για μία φορά αποδεικνύεται ότι έχει ξεχωριστούς και μοναδικούς συμβολισμούς. Όχι, είμαι πλέον από τους πιο παλιούς. Και πάρα πολύ κόσμο περιμένουμε εδώ και 3 χρόνια να γίνει. Οπότε περιμένουμε κόσμο. Ελάτε να μας δείτε και να ζήσετε από κοντά αυτό που ζούμε εμείς τόσα χρόνια. Να είμαστε καλά μετά από τόσα χρόνια της πανδημίας, να μαζευόμαστε όλοι να γίνεται αυτό το γλέντι. Εμείς σαν πολιτιστικό σύλλογος Σκουφάς κάνουμε ό,τι καλύτερο για την πόλη. Χαιρόμαστε όλοι που αναβιώνουμε αυτό το έθιμο μετά από τόσα χρόνια που το έχει ανάγκη ο κόσμος και ελπίζουμε σε μαζική συμμετοχή και από του χρόνου και από τις επόμενες χρονιές να είμαστε όλο και περισσότεροι όλοι Άρτα μαζί να γλεντάμε. Και ο Σκουφάς και οι άλλοι σύλλογοι όλοι μαζί, αγαπημένοι, να πάμε μπροστά για την πόλη.